των φοιτητών μας χαρίζει μια πρωτιά στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες, φτάνοντας πέρσι το εξωφρενικό 6,6 δις ευρώ σε μόλις ένα χρόνο για στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Αυξάνουν τη στρατιωτική θητεία σε 12 μήνες στο όνομα της ελέγχου μονάδων, ενώ παράλληλα καυχαίται η κυβέρνηση για τις δεκάδες ασκήσεις και αποστολές εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, βέβαια, αφήνουν τον νέο στρατευμένο να πληρώσει το λογαριασμό. Αφού δεν προβλέπεται δεκάρα τσακιστή για τον ίδιο, λες και ο φαντάρος δεν